Κάτι παραπάνω από ικανοποιητική φαίνεται πως είναι η τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου το τελευταίο διάστημα, όπως υπογραμμίζουν φορείς του νησιού. Πιστεύουμε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι μήνες κατά τους οποίους το νησί είναι γεμάτο. Δεν έχει μεγάλα περιθώρια. Ακούμε ότι σε άλλους προορισμούς που βασίζονται κυρίως στους γερμανικές αγορές να έχουν μια κάψη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί είναι περίοδος που είναι ακριβότερες. Σε εμάς δεν παρουσιάζεται κάτι τέτοιο. Οι τιμές προσαρμόζονται ανάλογα με τους πελάτες. Όταν βλέπει ο επιχειρηματίας ότι δεν μπορεί να προσελκύσει με αυτές τις τιμές που δίνει οι πελάτες, τότε αυτός προσαρμόζεται σε αυτές. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει τον ίδιο, δεν ξέρω. Γιατί τα λειτουργία έξω πλέον των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγάλα. Και οι τιμές, όταν είναι φθηνές, αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα λειτουργικότητας αργότερα. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, η κίνηση στο νησί φαίνεται πως έχει ξεπεράσει και αυτή του Αυγούστου του 2019. Όταν μαζεύουμε σκουπίδια όγκου Αυγούστου του 2019, είμαστε ακόμα στις αρχές Ιουλίου του 2000, της καλοκαιρινής περίοδος σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεστε για το τι κόσμο μιλάμε. Πραγματικά πάρα πολύ. Και αναφέρομαι στο 2019, γιατί ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές. Μια καλή τουριστικά χρονιά, μια χρονιά ορόσημο, για να μπορέσει ο καθένας να αντιληφθεί το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.